βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της ΑΕΚΑΣΚΕΜ και πηγαίνει ολοταχώς για τη δέκατη νίκη, εάν βέβαια πάνε όλα καλά, και φυσικά για μια πολύ κολακευτική θέση για την ομάδα που εκπροσωπεί την πόλη της Αλεξάνδρειας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Δηλαδή σε πόσες αγωνιστικές δέκατη νίκη πάει τώρα? Είναι τώρα πάμε για 15η αγωνιστική και εφόσον νικήσουμε θα έχουμε 10 συνεχόμενες νίκες. Σερί, 10 σερί νίκες. Ακριβώς. Αν κερδίσουμε θα προτρέχουμε, αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα έχουμε μια ακόμη νίκη και θα σταθεροποιηθούμε στην τρίτη θέση. Δηλαδή πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, έτσι Γρηγόρη, διότι... Ναι, το πρωτάθλημα φέτος είναι αρκετά καλό, είναι ανταγωνιστικό, γίνονται καταπληκτικά παιχνίδια. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι μέσα στην Άουσα όπου η ομάδα μας πήρε τη νίκη, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και η ομάδα της Άουσας του Ζαφυράκη έπαιξε πολύ καλά. Η ομάδα μας όμως είχε υπεροχή, κατάφερε να πάρει τη νίκη και πραγματικά πηγαίνουμε πολύ καλά. Έχουμε μια ομάδα η οποία έχει έναν καλό προπονητή, έχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιχτών. Τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας, από τις ακαδημίες. Έχουμε και παλαιότερους παίχτες και νεότερους, ένα καλό μείγμα και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε κάθε φορά και καλύτερα. Πόσες ομάδες είναι στον όμιλο? Είναι 12 ομάδες. 12 ομάδες. Είναι 12 ομάδες. Οι πρώτες 4 παίζουν... γίνονται αγώνες play-off για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Α, είναι μέσα στους στόχους δηλαδή και το πρωταθλήμα. Ναι, βεβαίως, είμαστε μέσα στην τετράδα και εφόσον κερδίσουμε θα σταθεροποιήσουμε τη θέση μας εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Στην πρώτη θέση ποια ομάδα είναι? Είναι ο ΓΑΣ Μελίκης, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ομάδα του Δήμου κι αυτή. Βεβαίως, ναι. Δεύτερη είναι η Αριδαία, η οποία κι αυτή έχει καλή ομάδα, η οποία όμως έχει χάσει μέσα στην Αλεξάνδρεια, τους κερδίσαμε. Τρίτη είμαστε εμείς και τέταρτη είναι η ΑΓΕΠ Πιερίας. Ήταν και ο Αιγινιακός, ο οποίος έχει υποχωρήσει λίγο, τον οποίο κερδίσαμε την προπροηγούμενη αγωνιστική μέσα στο Αιγίνιο. Και πραγματικά παίζεται ένα πολύ ωραίο μπάσκετ, έχουμε πολύ καλούς παίχτες και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να δει την ομάδα, να στηρίξει έτσι με τον παλμό του την ομάδα αυτή που εκπροσωπεί την πόλη στο πρωτάθλημα αυτό. Βέβαια. Πάντως μιλάμε για ένα δύσκολο πρωτάθλημα και για τρεις νομούς είναι. Ναι, είμαστε εμείς, είναι η Πιερία, είναι και το Κιλκής. Α, 4 νομοί. Συγγνώμη, και ναι, η Πιερία και το Κιλκής. Ναι. Πέλα, Πιερία, Κιλκής και η Μαθία, 4 νομοί. Ναι, η ΕΚΑΣΚΕΜ έχει αυτούς τους νομούς. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, 4 νομοί. Υπάρχει μια ομάδα του Κιλκής, ο ΑΕΤΟΣ, στον οποίο μέσα εκεί πέρα είχε ένα καταπληκτικό στάδιο. Κερδίσαμε μέσα εκεί, είχε ένα καταπληκτικό γήπεδο και ελπίζουμε κάποια στιγμή οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε και εμείς ως σύλλογος για την αντικατάσταση του παρκέ, από ό,τι μαθαίνουμε έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία. Βεβαίως μας είχαν πει ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, εδώ τώρα πήγε Φεβρουάριος, αλλά τουλάχιστον να γίνει κάποια στιγμή για να έχουμε και εμείς ένα παρκέ, ένα στάδιο αντάξιο της πόλης, γιατί η Αλεξάνδρεια δεν είναι καμιά μικρή πόλη ούτε κανένα χωριό. Δεν πηγαίναμε σε μικρά χωριά και έχουν στάδια καταπληκτικά. Αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές και από την εκπομπή σου και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το θέμα θα λυθεί. Είναι επισημμένο αυτό ότι δηλαδή θα ξεκινήσει η εγκατάσταση? Ναι, έχει εγκριθεί αυτό. Εγκρίθηκε το ποσό των 85.000 ευρώ από ό,τι μάθαμε. Τώρα όμως ακριβώς σε ποια φάση είναι η όλη διαδικασία δεν γνωρίζω. Θα κάνουμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει εάν είναι ζήτημα δικό του. Αλλιώς θα απευθυνθούμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όταν είχε έρθει πέρσι ο Γενικός Γραμματέας, ναι, και τον είχαμε δει, του βάλαμε έντονα το ζήτημα, το είδε και ο άνθρωπος κατάλαβε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Ότι οι αθλητές και της δικής μας ομάδας και από άλλες ομάδες συλλόγους που μπαίνουν μέσα εκεί κινδυνεύουν σε εκείνο το παρκέ. Έχουμε καταρχήν 5 τραυματισμούς με χιαστούς που σε αυτούς ευθύνεται καθαρά το παρκέ.
Είναι σοβαροί οι τραυματισμοί των χιαστών και τώρα μιλάμε για νεαρά παιδιά, έτσι, να έχουν ένα πρόβλημα τα οποία θα το κουβαλάνε τα παιδιά για όλη τη ζωή, είναι αμαρτία. Και δεν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές που αμείβονται. Ακριβώς. Μιλάμε για παιδιά που από αγάπη και διάθεση και προσφορά. Από την αγάπη τους προσφέρουν στην ομάδα αυτή. Έτσι. Εμείς λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το ζήτημα. Πιστεύουμε ότι μέσα στη χρονιά θα λυθεί. Και τέλος πάντων συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και για μια ακόμη φορά να το πω, να έρθει ο κόσμος της Αλεξάνδρειας να στηρίξει αυτή την ομάδα με τον παλμό του, με το χειροκρότημά του, να δείξουμε την έμπρακτη στήριξη. Το θέλουμε αυτό, το θέλουν και τα παιδιά και σίγουρα παίζουν καλύτερα. Βέβαια, οπωσδήποτε, όπως και αν το κάνουμε, όταν έχεις το φύλαθλο κοινό μαζί σου, οι επιφημίες σε παροτρύνουν, είναι ακριβώς μια ηθική, έτσι, τόνωση για να κάνεις αυτό το κάτι λίγο παραπάνω και ταυτόχρονα να επηρεάζει και την αντίπαλη ομάδα να κάνει το λίγο κάτι λίγο λιγότερο, οπότε αυτό το κάτι λίγο περισσότερο το δικό σου να είναι τελικά ως καταλύτης, να λειτουργεί ως καταλύτης για να φέρει και το αποτέλεσμα που επιθυμείς. Έτσι είναι, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική που παίξαμε στην Άουσα, αυτοί είχαν ένα πολύ ένθερμο κοινό το οποίο παρότρινε την ομάδα τους και δημιουργούσε και ένα καλό κλίμα. Βεβαίως. Και εμείς όμως στις τελευταίες αγωνιστικές έρχεται ο κόσμος. Απλά θέλουμε να γεννήσει, ας πούμε, αν είναι δυνατόν αύριο το κλειστό. Καταλαβαίνουμε. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν το φύλαδο κοινό. Είστε προσκεκλημένοι, αρκείτε να καλύψετε το γεγονός. Η είσοδος φαντάζομαι ελεύθερη είναι, έτσι. Ελεύθερη είναι. Ναι. Ελεύθερη, ναι, το ξέρω. Δεν βάζαμε στήρα. Όχι, όχι, τώρα... το ξέρω απλά για ενημέρωση του κοινού. Καλά κάνεις, για ενημέρωση του κοινού. Ναι, έτσι. Ελεύθερη είναι. Ελεύθερη να έρθει ο καθένας, όποιος θέλει. Έτσι. Άρα λοιπόν. Μετά... Θέλουμε οικογένειες, θέλουμε μικρά παιδιά. Έτσι. Αφού τελειώσει και το ποδόσφαιρο που είναι μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα, άρα υπάρχει χρόνος μετά και για τους φίλους του αθλητισμού να πάνε στο δεύτερο το Λύκειο της Αλεξάνδρειας, στο κλειστό, όπου εκεί η τοπική ομάδα του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας υποδέχεται τον Εδεσαϊκό σε ένα παιχνίδι που θα εντυπωσιάσει από την αγωνιστική προσπάθεια και των δύο ομάδων και φυσικά βέβαια οι φίλαθλοι θα τονίσουν την συμπαράστασή τους στην ομάδα, την αγαπημένη τους, τη δική τους, σίγουρα βεβαίως χωρίς να παρεκτρέπονται και χωρίς βεβαίως ναι, να δημιουργούν πρόβλημα στα αντίπαλα παιδιά, εντός των εισαγωγικών αντίπαλα, γιατί είπαμε ο αθλητισμός ενώνει, αντίπαλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιασμένοι, ενωμένοι έξω από αυτό. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έτσι, θα τα πούμε βέβαια κάποια στιγμή. Θέλω να κάνω μια κουβέντα πέραν των πολιτικών, πέραν των ιστορικών. Έχουμε και αυτό το κομμάτι και χαίρομαι ιδιαίτερως που έχεις και τη θέση του Αντιπροέδρου στο Σύλλογο να μιλήσουμε έτσι γενικότερα και δεξιωτικότερα για όλα τα τμήματα του ΓΑΣ και την προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του αθλητισμού. Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ, εύχομαι πολύ, το καλύτερο για αύριο. Γεια σου. Γεια. Ήταν λοιπόν ο Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, του Αθλητικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας του ΓΑΣ. Κάλεσμα για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στο δεύτερο Λύκειο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας, στο κλειστό, όπου η ομάδα του ΓΑΣ υποδέχεται τον Εδεσαϊκό.